Κάνετε και τα Ευχαριστούμε. κολακευτικά σας λόγια για την πατάτα μας. Ποιος δεν είναι η πατάτα της Ξηλοφάγου, έχει γίνει η πατάτα μας, δηλαδή η πατάτα της Κύπρου. Έτσι, η πατάτα μας. Αντικειμενικά, κύριε Τάσου μου, πιο ωραία η δική μας. Περιορέξεως φυσικά, αλλά με έναν αρέσει μου παραπάνω η δική μας. Ναι, του καθενού η μίξα το έχει ξέρει η Κύπριακή παρέμβαση. Δείτε τώρα, παιδιά, βλέπουμε και τώρα τις φωτογραφίες από το φίλο. Εγώ εκείνο το οποίο. Την περασμένη εβδομάδα που λέτε, μου έστειλε ένα email ένα δημοσιογράφο ονόματι Φρέτερικ από μια περιφερειακή πόλη τη Σουηδία, τη Μιόλπη, και μου έλεγε: είμαι ο τάδε δημοσιογράφο και ήθελα να επικοινωνήσω με τον Γιώργο Τάσο που βρίσκεται πίσω από αυτήν την πατάτα. Εμείς λέει ότι έχουμε βάλει μια πατάτα σε ένα roundabout και την έχουμε βάλει εδώ και 10 χρόνια και θέλουμε πληροφορίες για τη δική σας πατάτα. Εγώ εντωμεταξύ καθυστέρησα να το απαντήσω και αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήθελε εδώ και τώρα να κάνει ένα ρεπορτάζ λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, πήρε στο φιλελεύθερο κάποια συνάδελφα σας δημοσιογράφο, επικοινώνησε μαζί μου και λέει: καλά, κύριε Τάσου, γιατί να απαντάει στον τάδι μα. Τι θα το απαντήσω. Και όταν του απάντησα, μιλήσαμε, του είπα το ιστορικό, με ρώτησε με για ποιο λόγο την κάμα, του εξήγησα γιατί η Ξηλοφάγου είναι ένα από τα μεγαλύτερα πατατοχώρια. Είναι σήμα κατά τεθέ για την περιοχή και ειδικότερα για την κοινότητα. Από αυτήν ζήσαμε, μεγαλώσαμε τα χρόνια τα δύσκολα, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που ανέδειξε την Κύπρο και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα. Και μιλήσατε με τον δημοσιογράφο αυτό εν τέλει, με τον άνθρωπο από τη Σουηδία, έτσι, επικοινώνησε μαζί σας. Και μας ζήτησε να το εξήσω πώς μου ήρθε η ιδέα. Το εξήγησα για ποιο σκοπό την έκανα και για την ιδέα και το ότι είναι σημείο αναφοράς για την κοινότητα και ότι ο κόσμος συνεχώς επισκέπτεται. Τον προσκάλεσα να έρθει και στην Κύπρο και θα μελετήσω και το ενδεχόμενο να δούμε και σαν κοινότητα να κάνουμε μια δημοποίηση με την συγκεκριμένη πόλη της Σουηδίας. Να ήταν για μένα κάτι... μια ευχάριστη έκπληξη που λες και ένα δώρο χριστουγεννιάτικο. Βέβαια, βέβαια, εννοείται και να συζητιέται τώρα στη Σουηδία η πατάτα μας, τη Ξηλοφάγου και στο Google Maps νομίζω υπάρχει σαν τοποθεσία. Έτσι πλέον υπάρχει και στο Google Maps. Βεβαίως από τον πρώτο καιρό, από το Google Maps τότε μου έστειλε συγχαρητήρια και ευχαριστήρια επιστολή γιατί σε μια εβδομάδα ξέρω 50.000 είχα δει την πατάτα μας. Και εκείνο το οποίο εμείς προσπαθούμε είναι να διατηρήσουμε αυτή την πατάτα σαν κόρη εφθαρμού, γιατί έχει καθιερωθεί πλέον και στη συνείδηση των Κυπρίων αλλά και των ξένων, γιατί καθημερινώς έρχεται κόσμος εκεί. Ναι. Από περιέργεια, από ενδιαφέρον. Δεν τη στολίσατε φέτος όμως, κύριε Τάσου μου. Πέρσι, θυμάμαι, ήταν με λαμπάκια, ήταν. Ήταν, αλλά ο λόγος είναι ακριβώς για να με ρωτάτε όλοι και να διαβάσετε και όλοι γιατί. Για να την ξαναφέρω στην επιφάνεια. Καλό, καλό. Δικός μου είναι ο δικός. Πάρα πολλοί κόσμοι με ρωτάει αυτό και άλλοι συναδελφοί σα αυτό με ρωτάει. Δεν τη στολίσατε φέτος, του είπα, είναι για να μα ρωτάτε γιατί. Για να ξαναφέρω στην επιφάνεια. Να ρωτήσω, δεχόμαστε απορίες από το control, αν έχετε έτσι, αν υπάρχει στα πλάνα σας να δημιουργήσετε κάτι αντίστοιχο, έναν άλλο λαχανικό, ας πούμε. Έναν αγκούρι. Όχι, όχι, όχι. Είναι εκείνο που στα πλάνα μας είναι να τιμήσουμε τον Κύπριο αγρότη με το να κάνεις έναν τριάντα, κάτι, μια πρωτομή, κάτι. Έτσι στα πλάνα είναι, επόμενο βήμα. Οι πιο μικρές πατατούλες γύρω από τη μεγάλη. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, αυτό να βάλουμε και μικρές γύρω από το χώρο εκεί. Baby potatoes, baby potatoes, γύρω από τη ναι. Σαν τα μεγάλες και μικρές. Πάντως, κύριε Τάσου, φέτος ελπίζω να καταρρύψετε το ρεκόρ. Έτσι, τον μα Guinness. Και την προηγούμενη φορά μπορούσαν να γίνουν 40 καζάνια, να βάζαμε 60. Εκεί. Το θέμα τι ήταν. Γιατί μας είχαν, όταν πληρώσαμε και ορίστηκε εκπρόσωπος, είπε θα μας βάλει time limit και μας το ανακοίνωσε την ώρα που ήταν εκεί. Αφού εμείς είχαμε προετοιμασία να έχουμε κάποιο χρόνο, όταν σου λέει 1,5 ώρα να τελειώσει, μισή ώρα να βράσει και να διαλύσεις. Του χρόνου είναι το καλό. Φορά. Θα πω και εγώ να την κάνω. Μαγειρέψαμε γύρω στα 500 κιλά, αλλά μπορούσαμε εκεί που είχαμε 60 καζάνια να κάνουμε 80. Αν αποφασίσουμε να το κάνουμε, θα κάνω 100 μέτρα καζάνι. Ψήσω δύο τόνους, όχι 800 κιλά. Σου θα έρθω κι εγώ να τη γανίσω. Θα είναι χαρά μας, μεγάλη. Και όχι μόνο και να την τυπήσουμε την πατατούλα. Ξέρετε ότι έχει κόσμο που έρχεται ειδικά να φάει πατάτες τηγανιτές εκεί, γιατί τις κόβει μπροστά σου, τις τηγανίζει και τις παίρνει σε ζεστές και φεύγεις. Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά και αυτή με το βουτυρού είναι ωραία. Οτιδήποτε σε πατάτα είναι τώρα τι ρεαλιά. Όχι από αυτές τις έντιμες πατάτες που παίρνετε στα εστιατόρια και στα διάφορα φάσου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι η πατάτα της έχουμε την καλύτερη εμείς. Και καταναλώνεται εκεί. Φρέσκια, μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Τάσου, καλές γιορτές.